χαρά σε όλους. Σήμερα ήθελα να σας πω δύο πραγματάκια για το ταχόμετρο. Πολλοί από εσάς με έχετε ρωτήσει από πού το έχω πάρει και γενικά θέλατε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό εδώ το εργαλείο. Αυτό το έχω πάρει από το AliExpress πριν 5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Μετράει στροφές και μετράει και ώρες λειτουργίας ενός κινητήρα. Με αυτό μετράω στροφές των αλυσοπρίωνων, ρυθμίζω έτσι τα καρμπιρατέρ τους, το ρελαντί τους και, και τις maximum στροφές με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου. Μειονέκτημα που είχε αυτό εδώ πέρα το εργαλείο είναι ότι η μπαταρία του ήταν μονίμως συνδεδεμένη, με αποτέλεσμα να έχει συνεχόμενη κατανάλωση ρεύματος, δηλαδή δεν μέσα σε ένα ή ενάμιση χρόνο το πολύ θα έπρεπε να το είχα αλλάξει, να είχα αλλάξει την μπαταρία. Ένα αντίστοιχο της Husqvarna ή της Steel κάνει πάνω από 100 ευρώ, ενώ αυτό εδώ το έχω πάρει από το Αλή γύρω στο δεκάρικο, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα. Για όποιους θέλει θα βάλω link κάτω στην περιγραφή του βίντεο να μπορείτε να πάρετε κι εσείς. Λοιπόν, τι έχω κάνει τώρα εγώ εδώ πέρα. Δεν ήταν η δικιά μου ιδέα, ένας φίλος μου το πρότεινε και η πατέντα πέτυχε, δουλεύει μια χαρά. Έχω πάρει ένα τέτοιο διακοπτάκι από τα παιχνίδια των παιδιών, αυτά τα ηλεκτρονικά που κάτι βιβλιαράκια που τα ανοίγεις και παίζουν τραγουδάκια και τέτοια. Έχω πάρει μόνο το διακόπτη on-off, τον έχω βγάλει, έχω κάνει μια τρύπα εδώ, έχω φυτέψει μέσα το διακόπτη και ζεσταίνοντας τις δύο άκρες έλειωσε το πλαστικό και έγινε ένα σώμα. Τώρα το πίσω μέρος εδώ, το καπάκι, ανοίγει. Λοιπόν, εδώ είναι η μπαταρία του. Αυτή εδώ η λάμα, το λαμάκι αυτό ήταν μονίμως κολλημένο δηλαδή πάνω στην μπαταρία. Το έχω αποσυνδέσει, το έχω ξεκολλήσει και τα καλώδια έχω κολλήσει ένα πάνω στην μπαταρία με καλάι και το άλλο πάνω στο λαμάκι. Αποτέλεσμα να έχω εξοικονόμηση μπαταρίας, δηλαδή όταν δεν λειτουργεί το μηχάνημα να μην μου καταναλώνει την μπαταρία μου. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτή την πατέντα, ώστε αν έχετε πάρει τέτοια κι εσείς να κάνετε κι εσείς αυτό το πράγμα και να αυτό εδώ και να λύσετε αυτό το πρόβλημα σε εισαγωγικά που έχει, ας πούμε, η μόνιμη κατανάλωση ρεύματος. Αυτά τα λίγα σε αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο.